Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του πρώτου που μαρτύρησε για τον Χριστό και από μια επιθυμία. Ο Ηρώδης είπε τη κόρη του Θεσσαλονίκη: Χόρεψε, κόρη μου, ό,τι θέλει να σου κουβιώ. Και αυτή είπε: Ό,τι θέλω, ναι, και χορεύει λοιπόν, εσύ και με ένα χορό. Και λέει: Ευχαριστήθηκε βέβαια ο πατέρας της και λέει: Θέλω την κεφαλή επί πινάκι, στο τσανάκι πάνω του Προδρόμου. Και έτσι και έγινε. Φανταστείτε λοιπόν μια η ζωή του ανθρώπου ήταν είναι στην εξουσία. Έναν άνθρωπο να πούμε που ήταν πλούσιο στην καρδιά, γιατί απ' έξω φαινόταν φτωχό, διότι είχε αυτό το. Ήταν με προβιά, ζούσε στην έρημο. Ο Ιωάννης, πλούσιο εσωτερικά, εξωτερικά φτωχό, και οι άλλοι ήταν εξωτερικά πλούσιοι και εσωτερικά φτωχοί. Και πώς υπάρχουν στις μέρες μας λοιπόν, μπορεί να μην κόβω το κεφαλί του με πεινά και των επιθυμίες, αλλά επιθυμία θέλω ένα διαμέρισμα, άντρα μου, λέει αυτή. Θέλω εκείνο το έπιπλο, θέλω εκείνη την τσάντα, και κάθε μέρα αυτές φορούσε και αυτή βέβαια, γιατί για τις γυναίκες όλοι μπλέκονται με αυτήν την ιστορία. Μπορεί να φαίνονται οι άντρες, αλλά πείζουν και οι γυναίκες που θέλουν different shoes, διαφορετικά παπούτσια το πρωί, διαφορετικά το βράδυ, άλλα ρούχα το μεσημέρι, άλλα το πρωί. Και έτσι λοιπόν αναγκάζονται να λες οι ψωματούλες από την εποχή που ξέρω εγώ τη τάση του ελληνικού κράτους, ψωματούλες και κοντά στην εξουσία σαν τις πετούτσες και δώσ' του και αυτή η Ελλάδα τόσα λεφτά που έχει και πάντα παράγει. Τώρα πια και στην Ευρώπη και μας εμάθασε και στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι όπως υπάρχουν τα πακέτα του Κοσκοτά, υπάρχουν και τα πακέτα του Κατάρ. Και αυτά λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι φτωχοί εσωτερικά, έχουν ένα πιθάρι που είναι ξοκολλωμένο και ό,τι και να ρίξει μέσα φεύγει, δεν πρόκειται ποτέ αυτοί να πούνε ασκετά ρε παιδί. Και όμορφοι είμαστε και μας δείχνει και η τηλεόραση, έχουμε και εξώφελες στις εφημερίδες, ασκετά. Αφάκι και ό,τι να φάσει και τα τρισέγγωνα μου. Όχι και θέλω και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Απληστία. Ούτε και το πολύ το εφ' η αρχή μας ημών προγόνια, αλλά ποιος ακούει τους αρχαίους μας ημών προγόνους. Και φωνάζουν, αυτοί φωνάζουν και στη σιωπή του, εκεί στα παράλια της Ιωνίας που φωνάζει εκεί ο Τούρκος ο Ερντογάν και οι υπόλοιποι. Ασούν κυριερή ουρτζή εσέτσα, που λέει όλα η γάμα είναι. Ρε άνθρωπε, πατήσεις πάνω σε ελληνικές χώματα, αφού όταν σκαλίσεις και σκαλίτσεις από κάτω, ελληνικά γράφει και σε ψηφιδοντά και πάνω στο μάρμαρο. Χαραγμένα τα γάμα σε αυτή η αρχή μας ημών προγόνη, διότι είχαν μυαλό και τα χαράντσα κιόλα. Εμάς τα γάμα τα είναι που γράψαμε. Δεν λέω. Δεν είναι όλοι, αλλά πολύ σκάνδαλο, ρε παιδί μου. Πατάς λοιπόν σε αυτό που λέω εσύ το διαδίκτυο, το Google που λέμε, και λέμε πολιτισμός, civilization in Greece. Ας σου βγάλει 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Άμα βγάλεις διαφθορά, είναι divarius in Greece, κάπως έτσι πως το λέω, θα σου βγάλει πενταπλάσια, τριπλάσια. Αυτό πάει να δείχνει λοιπόν ότι εμάς αυτό το πράγμα δεν το κάναμε καλά. Καταλάβατε. Δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Εμείς φταίουμε. Φταίνει η αρχή, μόνο προγόνη. Αυτά λοιπόν από την Όλυμπο. Βέβαια, γιορτάζω και εγώ. Και πολλοί Γιάννηδες εδώ στην Όλυμπο. Πρέπει να σας πω ότι το όνομα Γιάννης είναι πάρα πολύ έτσι συνηθισμένο στην Όλυμπο. Μπορεί από τα μεγαλύτερα εδώ πέρα. Πιο πολλά. Πριν αρχίσει λοιπόν, σας πω μερικούς Γιάννηδες εδώ πέρα στην Όλυμπο. Εδώ τα παλιά τα χρόνια. Άμα ήταν κάτω ο Γιάννης και έθελε κάποιο να φωνάξει τον Γιάννη, του λες Γιάννη, ένα ακούει. Μετά του λες, Ανή, πάλι με επιφώνημα, πάλι δεν ακούει. Μετά του λες από κάτω, Ανά, αυτό το Ανά, το Α, ακούει. Έχουμε λοιπόν τρία ονόματα, όπως είναι ο Γιώργος, ο Οργής και ο Οργάς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα στην Όλυμπο, γιατί στο χωριό, όπως βλέπετε, η ακουστική πρέπει να ακούγεται μέχρι κάτω το ποταμό. Εδώ λοιπόν έχουμε, έτσι που θυμούμε, τον φίλο, τον αείμνηστο Γιάννη Παυλίδη, ένα από τους καλύτερους μουσικούς της Καρπάθου, αλλά και στην παράδοση της Ελλάδος πιστεύω, ένας άρτιος μουσικός και στη φωνή και σαν οργανοπαίκτης, σε όλα τα όργανα βέβαια. Και έχουμε μετά τον Γιάννη τον Αντιμισιάρη, τσαμπούνα, τον Ανή τον Κατινιάρη βέβαια, τσαμπούνα, λίρα και λαούτο. Έχουμε τον Ανή τον Παλασκά, γι' αυτός έτσι και λίρα και τσαμπούνα και λαούτο. Έχουμε μετά το Γιάννη το Τσαμπανάκι πάνω στην Αθήνα. Έχουμε το Γιάννη το Κονόμου Μπέτζι λαούτο σου και μόνο πάνω του καθηγητή ο γιος Ξάιφου. Του Νικολή υπάρχει ο άλλος ο Γιάννης του Ξάιφου, του άλλου του Μαωρίτου Σοφούλη ο γιος που κάνει έντεχνο λίρα και έντεχνο ματζί τέλος πάντων anyway. Και ο Ανής του Άνιμισο του Γιώργου του Νικήτα, πέτσε και εκείνος λαούτο. Ο άλλος του Βασίλη του Νικήτα που πέτσε τσαμπούρα. Πολλοί Ανίες, ρε παιδί μου. Και θέλω να τους πω, υπάρχει και ο Γιάννης ο Λεντάκης που είναι στη Ρόδο, ο Ανίς ο άλλος ο Χαρτιάς, ο καλλιτέχνης που είναι και αυτός στη Ρόδο.
Βέβαια, να μην ξεχάσουμε και τους άλλους εκεί στη Ξενιτιά, στη Βαρτιμόρη, ο Γιάννης ο Χαψής ο φίλος, ο Γιάννης ο Μαστροβασίλης, ο πρόεδρος που είναι εκεί του συλλόγου, ο Γιάννης ο Τσέρκης που έχει το Captain James και ο Γιάννης ο Καλλικάς και πάρα πολύ αρνίζεται και πολύ πράγμα. Εδώ το φίλο του από κάτω εδώ πέρα του Γιάννης και ο φύλακα που εδώ στην Όλυμπο και του Παπαγιάννη βέβαια, μην το ξεχνάμε το Παπαγιάννη εδώ, τον ιερέα του χωριού μας που ξέρει και τόσα πολλά και το πρόεδρο βέβαια, το δήμαρχο εδώ της Καρπάθου να του πούμε και αυτού του Ανίτου Νησίριου χρόνια πολλά. Να είναι καλά και όλο λοιπόν των Ανίων, να μην τους ξεχάζουμε λοιπόν αυτούς, και το Γιάννη το Κουρέλι που είναι ο πρόεδρος φιλοτελικής Δωδεκανήσου και πάρα πολύ καλός φίλος, ο Γιάννης ο Κόστολας, ο πρόεδρος εκεί, είναι της διευθυντής της αιματολογικής της νοσοκομείου της Ρόδου, έχουμε και τον Ανίτο Μενατσί, τον δημοσιογράφο. Όλοι αυτοί λοιπόν μπορεί να ξεχάσουν και κανένα, δεν το κάνω από αυτοί, μιλούμε και πώς να μου έρθει στο μυαλό. Και μας έκαμε και τραούι, μας έκανα πρώτα 45 γιάννη, 45 ανίες. Μας έκαμε και πήρα, πώς λένε αυτό, παροιμίες, ένα σπίτι που δεν έχει Γιάννη Προκοπή δεν κάνει, τα νύχες Γιάννη τα νύχα πάντα, κουκιά σπέρο και μας έχουν πει ένα σωρό πράγματα και εμείς μας αρέσει αυτό γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε πιο πολλοί, 45 γιάννηδες ενός κουκούρου γνώση και εμείς μετά προσθέσαμε και όλος ο κούρου δεν είχε αλυτώσει. Και το τραούδι που έχουμε ανήμου το μαντήλι σου, τα το έχεις λερωμένο, που είναι της Ξενιτιάς, το οποίο βέβαια είναι για τους ξενιτεμένους, πάρα πολύ συνεφασμένο, διότι όταν πας σε ξένα διεμίντζει το μαντήλι με δάκρυα. Μετά είναι Μπάρμπα Γιάννη, φίλη μου του Κατατζήτη, σε ένα μαντάτο στήλι μου κτλ. Υπάρχει του Βοσκόπουλου τραγούδι βέβαια που λέει «Έτσι είναι Μπάρμπα Γιάννη, κόσμος πάει και έρχεται». Και τα άλλα λοιπόν, με λένε Γιάννη και δεν τραγουδά, ο Γιάννης ο Πάριος, ο Γιάννης ο Κουλόπουλος, πολύ πράγμα και εκεί πήγε οι ξένοι, ο Τζον Τραβόρτα, ο Τζον Κένεντι, ο Τζον Λένον, ο Τζον Τίκης, αυτός είναι Έλληνας, ο Στραλός, ο Έλτο Τζον, και εδώ του, και εδώ του, και εδώ του. Εδώ λοιπόν από την όμορφη Όλυμπο, σας αποχαιρετούμε. Για τους πολιτικούς τα είπαμε, το λαϊνί του να το φράξουν από κάτω, να το βγάλουν, να το παλώσουν, για να μπορούν να πούνε αρκετά, εκεί είναι ξεκολλωμένο και ποτέ δεν χορταίνει. Να προσέξω και το στόμιο του πηγαρίου να μην εμικάτε, να μην μικάτε, γιατί να μην δηλαδή μου γκρίτζει. Γιατί μετά θα πάσει στους ασπαλάθους. Τώρα αυτά τα λέμε έτσι, άρε, κάπου τα μάθαμε εκεί στο σχολείο, επί ασπαλάθων, πλάτων. Anyway, αρδιαίος λέγεται ο άνθρωπος, να μην είχετε το παράδειγμα αυτού. Να είστε καλά, everybody from Όλυμπος, Κάρπαθος.